Εγώ πέρσι και πλέον στο παλιό μου παρκό που το είχα ξεχάσει στο παγκάρι κλειστό μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από τσιά και στη φορά του θέση τόσες κρύες τριβές στην καρδιά μου ζεστές μέσα στο σύννεμα και στους δρόμους κοντά κόμματα τα ταξίδια να λυτεύω εμψυχρό το παλιό μου καρδό και σβήνε το τσιγάρο στο μικρόπλανο χώμα σε ένα κόστεγό κάτσανε περιμένει, έχει γεμίσει το μαγαζί. Θέλω να μου πείτε τι εκπλήξεις ετοιμάζετε στο πρόγραμμα. Το ευχαριστώ καταρχήν ότι έχει γεμίσει το που λες σε τόσο δύσκολους καιρούς. Έχουμε ήδη, παίζουν οι Funk Off τώρα, είναι ένα εξαιρετικό συγκρότημα. Ξεκινάμε με τους Funk Off το πρόγραμμα, με την Αλεξάνδρα Κόνια και το Σωτήρη Χασιώτη. Κατόπιν θα βγω εγώ. Παίζω κάποια έτσι αρκετά διαφορετικά τραγούδια από ό,τι έπαιζα μέχρι στιγμής. Δηλαδή το πρόγραμμά μου είναι, έχει μεν σαν βάση αυτό το ροκ ήχο, ας πούμε, το γνώριμο, αλλά παίζω και κάποια διαφορετικού τύπου τραγούδια, έτσι, από άλλες σχολές εντός εισαγωγικών. Άλλων, δηλαδή. Ναι, και άλλων βέβαια, και διασκευές, πολλές διασκευές. Δικά σας τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τα παλιά. Σαφέστατα, υπάρχει αναφορά σε πολλά από τα παλιά τραγούδια, έτσι κι αλλιώς. Τις εμφανίσεις αυτές κάνω μέσα στα πλαίσια της κυκλοφορίας του Best Of που θα βγει σε ένα μήνα περίπου. Το οποίο περιλαμβάνει και ένα καινούριο τραγούδι. Δύο θα έχει. Δύο. Το καινούριο που ακούγεται το Μοναξιά μου για πες που έχουμε γράψει με την Νίκη Παπαθεοχάρη και ένα τραγούδι του Γιώργου Μουκίδη. Αφιερώνετε τη σημερινή βραδιά. Καταρχήν αφιερώνω τη σημερινή βραδιά στη γυναίκα μου που αγαπάω και στα παιδιά μου.
που και μόνο η σκέψη τους με στηρίζει και κατόπιν σε όλους όσους αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους μας που άλλοι έχουν πρόβλημα, άλλοι δεν έχουν, αλλά σκέφτονται τα προβλήματα που έρχονται, άλλοι την παλεύουν, άλλοι προσπαθούν να την παλέψουν και σε αυτούς λοιπόν. Η γυναίκα είναι εδώ, τα παιδιά είναι ακόμα μικρά, έτσι. Πολύ μικρά. Πότε σκέφτεστε να τα πρωτοπάρετε σε κάποιο live? Ο μεγάλος έχει έρθει, παίζει και εκείνος πια. Το μωρό είναι πολύ μωρό ακόμα. Τι είναι ότι παίζει? Παίζει, τραγουδάει και παίζει κιθάρα. Αλήθεια? Ναι, ναι. Άρα είστε σύμφωνος να τον δείτε στο χώρο τον καλλιτεχνικό? Δεν έχω καμία αντίρρηση. Επειδή βλέπετε τα πράγματα που είναι δύσκολα, γι' αυτό λέω. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η δουλειά αυτή δεν θα έπρεπε να είναι δουλειά, θα έπρεπε να είναι χόμπι για να την αντιμετωπίσουμε έτσι πρώτα. Οπότε τον διδάσκεται από τώρα. Σωστότερο είναι να το βλέπει κάποιος σαν χόμπι και σαν διασκέδασή του προσωπική και έκφρασή του. Σκέφτεστε από τώρα, σαν πατέρας, τι θα θέλατε να ακολουθήσουν τα παιδιά ή όχι ακόμα? Ακόμα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Καλύτερα θα το σκεφτώ να γίνω. Αυτό. Έχετε σκεφτεί να φύγετε εξωτερικό με όλη την οικογένεια? Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που μπαίνεις στον πειρασμό, αλλά τις περισσότερες λέω όχι, θα μείνουμε εδώ και θα παλέψουμε όπως όλοι. Σήμερα είχαμε άλλη μια πρεμιέρα, αν θέλετε, το dancing της Σουηδίας. Άντε πάλι με το dancing της Σουηδίας. Τι να κάνω. Ναι, αλλά το dancing της Σουηδίας είναι στη Σουηδία, δεν είναι εδώ. Ναι, αλλά συνέπεισαν οι πρεμιέρες. Ναι, αλλά τι μας νοιάζει η Σουηδία? Επειδή είμαι η Έλενα, γι' αυτό το λέω. Ωραία, της εύχομαι καλή επιτυχία. Πιστεύετε θα φτάσει μέχρι το τέλος? Μακάρι. Να βάλει τα γυαλιά στους Σουηδούς. Μακάρι, μακάρι. Έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη διακρίνεται και τα πηγαίνει καλά σε ό,τι κάνει. Το πρόσωπο μου.